γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Λοιπόν, με αυτό το πολύ ωραίο τρυφερό τραγούδι του αγαπημένου Παντελή Παντελίδη μπαίνουμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας. Γιατί σήμερα ο Παντελής θα γινόταν 40 ετών. Χθες θα γινόταν 40 ετών και τα αδέρφια του Τριαντάφυλλος, ο Κωνσταντίνος, η μητέρα του έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο. Πώς θα το δούμε. Έχουμε τον Κωνσταντίνο, τον αδερφό του, ο οποίος συνεχίζει αυτό που άφησε ο Παντελής. Συνεχίζει να είναι με την κιθάρα και το μικρόφωνο επί σκηνής. Πάμε να τον δούμε για να μας θυμίσει έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Δε σε φίλησα, δε σε σκέπασα, να φύγω σαν το κλέφτη έτρεξα. Κούκλε μου, δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Σήμερα τα κεράκια στον παράδεισο δεν θα τα σβήσεις μόνος σου. Θα έχεις παρέα. 23 Νοέμβρη 1983. Να σε καλά εκεί που είσαι, θα προσεύχομαι τα βράδια. Σήμερα θα γινώσουν 40 χρονών, Παντέλο μου. Λείπεις σε όλους μας όσο δεν φαντάζεσαι. Κάθε μέρα είναι και πιο δύσκολη. Κάνε μια μεγάλη αγκαλιά τον μπαμπά και θα τα ξαναπούμε. Πώς βίωσες την απώλεια του αδελφού σου, γιατί ήσουν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία? Δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο πράγμα, ας πούμε, να περάσει κάποιος άνθρωπος, κάποια οικογένεια. Όπως την περνάνε όλοι οι άνθρωποι που χάνουν ένα τόσο δικό τους άνθρωπο. Εσένα τι είναι αυτό που σου δίνει η δύναμη, η οικογένειά σου? Και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, αλλά πάνω απ' όλα η οικογένειά μου είναι αυτή για την οποία τα κάνω όλα και θέλω ό,τι κάνω στη ζωή μου να τους κάνω περήφανος. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Αν σε έβλεπε, τι πιστεύεις ότι θα σου έλεγε για όλα αυτά που έχεις καταφέρει, γιατί είσαι ένα πολύ νέο παιδί? Ό,τι μου είχε πει και πριν φύγει, ότι το έχουμε τη μουσική και να προχωρήσω. Ο αδελφός σου σε πρόλαβε και να τραγουδάς. Είχατε σκεφτεί τότε να κάνετε ένα ντουέτο μαζί? Όχι, δεν είχαμε σκεφτεί, γιατί όταν έφυγε ο Παντελής εγώ ήμουν 13-14 χρονών. Οπότε δεν έγινε ποτέ αυτή η σκέψη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια του αδελφού σου του Παντελή. Ξέρεις αν θα κυκλοφορήσουν, αν θα βγει κάτι δικό του? Θα κυκλοφορήσουν στην πορεία με τη φωνή μου, όταν είναι κατάλληλη ώρα. Που πιστεύω. Με το έδω, γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Εσένα τι είναι αυτό που θα σου δώσει δύναμη? Δηλαδή θα κοιτάξεις ψηλά στον ουρανό και θα επικοινωνήσεις με τον αδελφό σου? Είναι κάτι που το κάνω, όχι μόνο σε δύσκολες αποφάσεις, αλλά και σε ευχάριστες στιγμές της ζωής μου, που επικοινωνώ με τον δικό μου τρόπο και νιώθω ότι μου δίνει δύναμη σε ό,τι κάνω. Φωνάω καιρό, κόλλησε το γκάζι και εγώ σ' αγαπώ. Είχε κάποτε μια αγάπη. Τι ωραίος, παιδιά, Παντελής. Ο Παντέλος. Ο Παντελής είναι ο άνθρωπος που ήρθε πάρα πολύ όμορφο στη ζωή όλων και παραμένει με τα τραγούδια του και κατάφερε όλο αυτό που λέγεται κινητό, νέα εποχή, social κτλ. Να τα πετάξει σε ένα καλάθι. Μόνος του με την κιθαρούλα του κατάφερε να κάνει μια καριέρα που τη ζήλεψαν και τη ζηλεύουν όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες, να μπει σε όλα τα σπίτια, να αγαπηθεί από όλους, γνήσιος καλλιτέχνης. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς πλάτες, χωρίς δισκογραφικές, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα, παιδιά. Ήταν ένα φαινόμενο ο Παντελής και παραμένει, δηλαδή, πραγματικά τα τραγούδια του Παντελή είναι πάρα πολύ έντονα. Ακόμα και τώρα υπάρχει μια συναισθηματική ένταση δεν σε ό,τι Αφροδίτη, είναι πραγματικά, επειδή το έχω συζητήσει και με τραγουδιστές πάρα πολλούς, είχε ένα πάρα πολύ ειδικό του στυλ Παντελίδη, το οποίο και να το αντιγράψουν δεν μπόρεσαν στη συνέχεια, αλλά είχε έναν τρόπο, επειδή μου, να αφηγείται μια ιστορία τραγουδώντας. Δηλαδή ήταν σαν ραψοδός. Ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, δηλαδή, δικό του, το οποίο συν το γεγονός ότι είχε αλλάξει η εποχή και μπήκε μέσω των social media στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι το αποτύπωμά του, το μουσικό, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ο Παντελίδης δεν έγραψε κανένα σουξέ, παρά το γεγονός, το εύκολο δηλαδή, που έχει ωραίο ρεφρέν και το μαθαίνεις γρήγορα. Ναι, παρά το γεγονός ότι όλα τα τραγούδια του έγιναν επιτυχίες, τραγουδοποιός. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο.